καρπούς. Δε δύναται δέντρο καλό να κάνει καρπούς πονηρούς, ουδέ δέντρο σαπρό να κάνει καρπούς καλούς. Παν δέντρο μην κάνουν καρπών καλών εκόπτεται και η σπήρ βάλεται. Άρα από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Δε θέλεις έλθει στη βασιλεία των ουρανών πασολέγων προς εμέ Κύριε Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής. Πολλοί θέλουν συνειπεί προς εμέ εν εκείνη τη μέρα, Κύριε, Κύριε, δεν επροφητεύσαμεν εν το ονόματί σου και εν το ονόματί σου εξεβάλλομεν δαιμόνια και εν το ονόματί σου εκάμαμεν θαύματα πολλά. Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα, φεύγετε από εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Πας λοιπόν ως τις ακούει τους λόγους μου τούτους και κάμνει αυτούς, θέλω μειώσει αυτόν με άνδρα φρόνιμον, ως τις οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν. Και κατέβη βροχή και ήλθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνη και δεν έπεσε, διότι τότε θεμελιωμένη επί την πέτραν. Και πάσο ακούν τους λόγους μου τούτους και μην κάμνον τούτους αυτούς, θέλει ομοιωθεί με άνδρα μωρών, ως τις οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμον. Και κατέβη βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνη και έπεσε και ήτο η πτώσης αυτής μεγάλη. Να πάμε και σε σελίδα 919. Να διαβάσουμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον κεφάλαιον Ιώτα Γάμα και 22 εδάφια. Σελίδα 919. Και διήρχετο τας πόλης και κόμας διδάσκων και ο διπορώνης Ιερουσαλήμ. Είπε δε της προς αυτόν, Κύριε, ο λίγοι άρα είναι οι σωζόμενοι. Ο δε είπε προς αυτούς, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πολλοί σας λέγω θέλουν συζητήσει να εισέλθωσει και δεν θέλουν συνδύνηθεί, αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης και αποκλείσει την θύραν. Και αρχίστε και στέκεστε έξω και να κρούετε την θύραν λέγοντες, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Και εκείνος αποκριθεί σας είπε, δε σας εξεύρω πόθεν είστε. Τότε θέλετε αρχίσει να λέγετε, φάγομεν εμπροστέν σου και επίωμεν και τας πλατείες ημών εδίδαξας. Και θέλει πει σας λέγω, δε σας εξεύρω πόθεν είστε. Φύγετε απ' εμού πάντες οι εργάτε της αδικίας. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Όταν είδετε τον Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και πάντα σου προφήτας εν τη βασιλεία του Θεού, εαυτούς δε εκβαλωμένους έξω. Και θέλουν συνελθεί από ανατολών και δυσμών και από βορρά και νότου και θέλουν συγκαθίσει εν τη βασιλεία του Θεού. Και ουδού είναι έσχατοι ή την εστέλουσιν είστε πρώτοι και είναι πρώτοι ή την εστέλουσιν είστε έσχατοι. Είναι φοβερό αδερφοί να είσαι πρώτος και ο Θεός να σε κάνει τελευταίο. Και είναι υπέροχο να είσαι τελευταίος και ο Θεός να σε κάνει πρώτο. Μόνο ο Θεός μπορεί να τα κάνει αυτά. Και τα κάνει. Και τα κάνει. Έρχονται μεγάλες αλλαγές στη ζωή μας. Ιδιαίτερα τον έσχατο τούτο καιρό. Μεγάλες ανατροπές. Ο Κύριος μας είπε ότι αυτός, ο Λόγος του Θεού λέει ότι αυτός, ο Ιησούς Χριστός, κρατάει το πτιάριον εν τη χειρή αυτού γιατί θέλει να διακαθαρίσει το αλώνιον αυτού. Γιατί θέλει να συνάξει τον σήκον, τον σήτον αυτού εις την αποθήκην, το δε άχυρον θέλει κατακάψει εν πυρία σβέστο. Τις έσχατες ημέρες γίνεται σεισμός και ο Κύριος σύει όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό, γιατί πρέπει το άχυρο να φύγει και να μείνει μόνο το στάρι. Είναι ακόμη και γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο θα είναι στον αγρό και θα εργάζονται, ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα είναι στο μήλο και θα λέθουνε,
Η μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Μεγάλες αλλαγές, αδελφοί. Ανακατατάξεις. Αναβαθμίσεις. Και αυτά τα κάνει μόνο ο Θεός. Αλλά δεν τα κάνει όπως θέλει. Γιατί ο Θεός δεν κάνει, και προσέξτε το αδερφοί, ό,τι θέλει. Κάνει ό,τι πρέπει. Θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν σε μετάνοια και αν κληρονομήσουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά δύο θα είναι σε μια κλίνη. Ο ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Θέλει ο Θεός και οι δύο. Αλλά δεν μπορεί, γιατί δεν πρέπει. Και αν ο Θεός, αδελφοί, ο παντοδύναμος, μας βεβαιώνει μέσα από το λόγο του ότι εγώ δεν κάνω ό,τι θέλω, αλλά κάνω ό,τι πρέπει σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μου. Είναι πιστός ο υποσχεθής. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Και επειδή επίκειται σεισμός που θα σύσει όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό, και επειδή επίκειται ανακατατάξεις, αναβαθμίσεις, πολλοί πρώτοι θα γίνονται έσχαντοι και πολλοί έσχατοι θα γίνουν πρώτοι, και επειδή κρατάει ήδη στο χέρι του το πτιάριον για να λυκνήσει, να σηκώσει, ώστε ο αέρας με πάντα άνεμο διδασκαλίας, ο αέρας να πάρει το άχυρο και το στάρι να μείνει. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να είμαστε, αδελφοί αγαπητοί, βέβαιοι για την οδόν την οποία ακολουθούμε. Βέβαιοι. Πρέπει να υπάρχει βεβαιότητα. Και τη βεβαιότητα αυτή δεν μπορεί να μας τη δώσει κανένας άλλος παρά μόνο ο Λόγος του Θεού και η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Κανένας άλλος. Ούτε άνθρωπος, ούτε σοφός, ούτε συνετός. Ούτε δυνατός, ούτε έξυπνος. Ούτε έχουν μέσον, ούτε έχουν δυνάμεις. Κανένας άνθρωπος. Ούτε πνευματικός άνθρωπος. Καθένας το δικό του φορτίο σηκώνει. Και καθένας πρέπει να ακολουθεί τον Χριστό. Να μιμηθούμε τον Παύλο, ναι. Γιατί όμως? Γιατί μιμήθηκε τον Χριστό. Είναι κρίσιμες οι μέρες που περνάμε. Κρίσιμες. Και το βλέπουμε και το ζούμε και το ακούμε, αλλά και το βιώνουμε μέσα στο πετσί μας. Κρίσιμες είναι οι μέρες που περνάνε. Το χθες δεν έχει καμία σχέση με το σήμερα. Και ο Λόγος του Θεού λέει, το αύριο δεν θα έχει καμία σχέση με το σήμερα. Γιατί όλα θα αλλάξουν. Όλα, όλα, όλα. Όλα αλλάζουν. Όλα μεταμορφώνονται. Όλα μεταβάλλονται. Μόνο ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Είναι στερεός, αμετακίνητος, απαράβατος. Ούτε ο Θεός δεν μπορεί να τον αρνηθεί. Ούτε ο Θεός δεν μπορεί να ξεφύγει από το Λόγο του. Και κανείς από μας. Μακάριος ο άνθρωπος που σήμερα θα πάρει αυτή την απόφαση να κάνει ένα κλικ στο μυαλό του και να πει, σταματάω, δεν σκέφτομαι. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα θέλει ο Θεός να τα κάνει νέα. Και ο Απόστολος Παύλος το έχει καταλάβει αυτό. Λέει, πω πω, ταωμένο πίσω λησμονών, τότε τρέχω για να λάβω το βραβείο της ανοκλήσεως. Εάν δεν λησμονήσω τα πίσω, δεν μπορώ να τρέξω. Με δεμένος. Δεμένος με πρόσωπα,
με καταστάσεις, με περιστάσεις, με σκέψεις, με αδυναμίες, με δυνάμεις. Πρέπει να λησμονήσω σήμερα τα παλαιά. Όλα, και τα καλά και τα κακά. Και τα λόγια που είπα και τα λόγια που άκουσα να μου λένε. Και τα έργα που έκανα και τα έργα που έκαναν σε μένα. Όλα να τα λησμονήσω. Τα μένω πίσω, αφού λησμονήσω, τότε μπορώ να τρέχω για το βραβείο της Ανοκλήσεως, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και το λέει σοφά. Κύριε το Θεός, και λέει τώρα που εσύ μέσα στην καρδιά σου, πατάς φρένο, σταματάς, ρώταμε. Ρώταμε. Ρώταμε μόνο τον Θεό, ρώτα. Μόνο ο Θεός μπορεί να σου απαντήσει. Ρώτα τον. Και οι απαντήσεις του θα είναι μόνο μέσα από το γεγραμμένο λόγο του Θεού και μόνο μέσα από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Ρώταμε. Μην ακούς ανθρώπους. Ούτε τη γυναίκα του κόλπου σου, λέει η Γραφή. Γιατί η Εύα επλάνησε τον Αδάμ. Στη γυναίκα λέει να υποτάσσεσαι στον άντρα. Στον άντρα λέει να κυβερνάς το σπίτι σου. Ρώτα εμένα, λέει ο Θεός. Κανέναν άλλον. Και εγώ μέσα από το λόγο μου θα σου δώσω το πλαίσιο. Εάν βγεις, χάθηκες. Αν είσαι μέσα, σώθηκες. Και μέσα από το Πνεύμα μου το Άγιο θα σου δώσω προσωπική οδηγία. Πρώτον όμως, διώξε τη σκέψη σου που έχεις κάνει μέχρι τώρα. Καθάρισε το μυαλό σου και την καρδιά σου και την ψυχή σου όλα. Γύρνα σελίδα λευκή, για να γράψει ο Χριστός. Ξέχνα τα όλα. Και περίμενε. Και ο Κύριος λέει, μη προσέχετε, γιατί θα υπάρξουν ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι. Προσέξτε, μην είστε ένας από αυτούς. Και προσέξτε τι λένε κάποιοι που μπορεί να είναι από αυτούς. Θέλεις να δεις αν είσαι ψευδοδιδάσκαλος ή ψευδοπροφήτης, δηλαδή αν κάνεις λάθος, αν τα έχεις μπερδέψει. Κοίταξε τον καρπό σου. Αν ο καρπός, η ζωή σου έχει προσκόμματα, αν η ζωή σου έχει εμπόδια και εσύ επιμένεις και σκοντάφτεις, τότε δεν περπατάς σύμφωνα με το λόγο μου. Γιατί τα προσκόμματα δεν μπαίνουν από μόνα τους. Ο Κύριος τα βάζει. Επιτρέπει ο διάβολος, αλλά ο Κύριος τα βγάζει. Πρόσεξε το δρόμο σου. Πρόσεξε το καρπό σου. Τα λόγια σου φέρνουν ευλογία ή φέρνουν θλίψη και κατήφια. Δεν υπάρχει δέντρο καλό που να κάνει πονηρούς καρπούς. Και δεν υπάρχει δέντρο κακό που να κάνει καλούς καρπούς. Τα λόγια σου πικραίνουνε, οι αποφάσεις σου φέρνουν θλίψη, πόνο ή φέρνουν χαρά. Τα έργα σου θα καταλάβεις αν είσαι ψευδοδιδάσκαλος ή ψευδοπροφήτης. Αν περπατάς στραβά και ανάποδα, σαν τον κάβουρα,
Αν έχεις χάσει το δρόμο σου και είσαι απολωλός πρόβατο. Αν είσαι μέσα στην εκκλησία αλλά είσαι χαμένη δραχμή. Σήμερα αδερφοί αγαπητοί, να πάρουμε απόφαση την οδόν της δικαιοσύνης για να έρθει ανάπαυση στη ψυχή μας, που μόνο ο Θεός μπορεί να μας τη δείξει, μόνο ο Θεός μπορεί να μας τη φανερώσει. Σήμερα θέλουμε οδηγία, θέλουμε κατεύθυνση, θέλουμε διόρθωση, θέλουμε έλεγχο, θέλουμε επανόρθωση, θέλουμε καταρτισμό. Δεν φτάνει να λες Κύριε, Κύριε, καθόλου μάλιστα. Γιατί δεν εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών και εγώ λέω, δεν θα εισέλθει στην ευλογία του Θεού τώρα και στη Βασιλεία των Ουρανών στο μέλλον. Αυτός που λέει Κύριε, Κύριε, Κύριε και φέρνει ευώδες κοινόμων από μακριά και φέρνει και μοίρα από σεβά και προσεύχεται και νηστεύει, δεν θα έχει αυτός το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι άλλο. Η οδός της δικαιοσύνης του Θεού. Η οδός της δικαιοσύνης του Θεού. Η οδός που ο Θεός έχει προκαταβολής κόσμου ετοιμάσει για σένα. Και μόνο ο Θεός μπορεί. Και θα το καταλάβεις πάρα πολύ καλά. Γιατί ο δικός σου δρόμος θα σε βγάλει έξω από το λόγο του Θεού. Ο δικός σου δρόμος θα σε βγάλει έξω από την ευλογία του Θεού. Ο δικός σου δρόμος θα σε οδηγεί σε προσκόμματα, σε προβλήματα, σε μπελάδες. Και μερικές φορές αυτά τα προβλήματα διορθώνονται δύσκολα. Αλλά για να διορθωθούν πρέπει να μετανοήσουμε με όλη μας την καρδιά και να πούμε Κύριε κάναμε λάθος, έκανα λάθος, έκανα λάθος, το ξέρω. Και με συντετριμένη καρδιά, με ταπεινό πνεύμα να πάω να του πω Κύριε σε παρακαλώ συγχώρεσέ με. Δεν σε ρώτησα, έκανα του κεφαλιού μου. Δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θα εισέλθει στην ευλογία του Θεού. Αυτός που λέει Κύριε, Κύριε. Αλλά αυτός που πράττει το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Σήμερα να φύγουμε με αυτό το μεγάλο μυστικό. Μόνο αυτός που πράττει το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής. Θα εισέρχεται στην ευλογία, θα περπατάει από ευλογία σε ευλογία, ο καρπός θα είναι πολύ καλός και πλούσιος, εις δόξαν Θεού πάντοτε, αυτός που πράττει το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής. Και πώς θα το βρω αυτό? Μέσα από το Λόγο του Θεού. Οι αποφάσεις μας πρέπει να είναι μέσα στο Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί να είναι έξω από το Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί να είναι με ανθρώπινες διδασκαλίες και ανθρώπινα εντάλματα. Κάποτε οι Φαρισαίοι, οι υποκριτές έλεγαν «Δεν χρειάζεται να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, αλλά δώσε στο ναό ό,τι μπορείς και πες αρκεί, έδωσα και δεν χρειάζεται να τιμάω εσένα». Ναι, αλλά έτσι βγήκες έξω από το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού τι λέει? Και μάλιστα εντολή πρώτη, με επαγγελία, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, για να γίνεται σε σένα καλό και να είσαι και μακροχρόνιος. Αλλά δεν λέει μόνο αυτό. Λέει μάλιστα, και θέλω να το διαβάσουμε μαζί, να πάμε στη σελίδα 1078. Συγγνώμη. Είναι στην επιστολή προς Ρωμαίους, στη σελίδα 1004. Για να το διαβάσουμε γρήγορα, αδερφοί. 8 εδάφιο, γιώτα γάμα 8. Εις μηδέναν μη οφείλεται μηδέν. Τι θέλει ο Θεός από μας? Οικονομική υπευθυνότητα. Καλή διαχείριση, όχι μόνο στα υλικά και στα πνευματικά. Να είμαστε καλοί οικονόμοι. Πρώτον, των μυστηρίων της Βασιλείας των Ουρανών. Δεύτερον, της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Κατά χάριν ο Θεός σου έδωσε.
υλικά και πνευματικά. Πρέπει να τα διαχειρίζεσαι καλά γιατί θα τα χάσεις. Και ο καλός οικονόμος ποιος είναι? Να περπατάει ταπεινά, σεμνά, με σοφία, μέσα στις δυνατότητές του. Όχι να φρονεί περισσότερο από ό,τι πρέπει να, από ό,τι σοφρονεί. Αλλά να φρονεί ώστε να σοφρονεί. Εκείνο που οφείλεται όμως σε όλους είναι να αγαπά το ένα στον άλλον. Να αγαπάς τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, τα παιδιά σου, τους γονείς σου, τους αδελφούς σου, όλους τους πίστους. Επειδή το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, συγγνώμη, ο αγαπών, διότι ο αγαπών των άλλων εκπληρεί τον νόμο του Θεού. Και όλα θα παρέλθουν, αλλά από τον νόμο μια γιώτα και μια κεραία δεν θα παρέλθει. Αυτός που αγαπάει τον άλλον εκπληρεί τον νόμο του Θεού. Και δεν πρέπει να ψηφούμε τον νόμο του Θεού. Γιατί λέει, επειδή το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μην επιθυμείς και πάσα άλλη εντολή, εν τούτο το λόγο συμπεριλαμβάνεται τον θέλεις, αγαπά τον πλησίον σου σε αυτόν. Η αγάπη λοιπόν κακό δεν κάνει στον πλησίον, ακούτε. Οι ενέργειές σου μη δημιουργούν κακό στον αδελφό σου και στον πλησίον σου. Γιατί τότε δεν αγαπάς και τότε δεν είσαι εκτελεστής του νόμου, αλλά είσαι κριτής του νόμου. Η αγάπη δεν κάνει κακό, δεν πικραίνει, δεν στενοχωρεί, δεν απελπίζει, δεν απογοητεύει, ενθαρρύνει, προτρέπει, παρηγορεί, οικοδομεί η αγάπη. Έντεκα εδάφιο. Και μάλιστα τώρα που ξέρετε ότι είναι ήδη ώρα να εγερθόμεν εκ του ύπνου, διότι είναι πολύ πιο κοντά σε εμάς η σωτηρία παρότι επιστέψαμε. Γιατί? Διότι η νύχτα προεχώρησε, η μέρα πλησιάζει, η μέρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Ας απορρίψομεν λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ενδυθόμεν τα έργα του φωτός. Ναι, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Όταν πληγώνω τον άλλον, ναι, είμαι έξω από το λόγο του Θεού. Όταν απογοητεύω, αποθαρρύνω, πικραίνω, στενοχωρώ, είμαι έξω από το λόγο του Θεού. Η αγάπη δεν κάνει κακό. Η αγάπη οικοδομεί. Και ένα λάθος το οποίο κάνουμε είναι, ενώ πρέπει να σκεφτόμαστε καθένας τον εαυτό μας, εκείνο που σκεφτόμαστε είναι θα σωθούν πολλοί, και το χειρότερο θα σώσω πολλούς. Αγίου που θα πάω εδώ και εκεί και όταν θα κάνω αυτό ή το άλλο θα σώσω πολλούς. Και ο Κύριος έρχεται, αδελφοί, αδελφοί, να γκρεμίσει τις σκέψεις που έχουμε για το έργο μας. Πρέπει να το πω. Αυτό που σκέφτεσαι για το έργο σου θα το γκρεμίσει ο Θεός. Αυτό που σκέφτεται ο Θεός για το έργο σου θα το ευωδώσει ο Θεός. Να το ξαναπώ. Εάν νομίζεις ότι κάνοντας έτσι αλλιώς και αλλιώτικα ευαρεστείς τον Θεό, πλανάσαι πλάνην μεγάλην. Εάν πιστεύεις ότι καθώς θα κάνεις αυτό, εκείνο και το άλλο, θα δοξαστεί ο Θεός, ο Θεός λέει ότι θα βλασφημηθεί το όνομά του. Γιατί οι βουλές σου δεν είναι βουλές του και ο δί σου δεν είναι ο δί του. Εάν περπατάς στη δική σου τη βουλή και στη δική σου την οδό, γκρέμισμα, χαλάσματα,
απογοήτευση, απελπισία, απώλεια. Καλοί οικονόμοι, καλοί διαχειριστές, σεμνά, ταπεινά, με σοφία ουράνια, μυστηριώδη, αποκεκριμένη, με σοφία που προέρχεται σαν αποτέλεσμα του φόβου του Θεού. Το επαναλαμβάνω. Αυτό που σκέφτεσαι να πεις και σχεδιάζεις να κάνεις θα σε οδηγήσει σε καταστροφή. Σταμάτα. 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 Και πήγαινε στον Κύριό σου. Μετανόησε. Και πες του: Κύριε, άθλιος είμαι, ουτιδανός, άχρηστος. Τι είναι αυτά που σκεφτόμουν ότι μπορώ να κάνω? Τι είναι αυτά που έβαλα στην καρδιά μου ότι μπορούν να γίνουν? Κύριε, κάνε εσύ και μόνο εσύ και πάντοτε εσύ. Και τότε αυτός και μόνο αυτός θα σε οδηγήσει στην οδόν την αγαθή της δικαιοσύνης. Αυτός θα σε πάει. Αυτός θα σε πιάσει από το χέρι όπως πιάνουμε εμείς τα παιδάκια μας. Το παιδάκι λέει θα πεταχτώ στον δρόμο, θα τον χτυπήσει το αυτοκίνητο. Ο μεγαλύτερος λέει θα πάω να γίνω τραγουδιστής. Θα πέσει στα ναρκωτικά, λέω. Ο πατέρας όμως το πιάνει από το χέρι και του λέει έλα παιδί μου να πάμε μαζί. Έλα να πάμε μαζί που? Στο σχολείο. Πρέπει να μάθεις. Έλα να σου συστήσω, να σου γνωρίσω το δάσκαλό σου, τον καθηγητή σου. Πρέπει να μάθεις. Πρέπει να μαθητεύσεις. Δεν είσαι δάσκαλος. Δεν ξέρεις. Και το καλό το παιδί είναι σαν το πρόβατο. Πηγαίνει όπου το πάει ο πατέρας του. Το κακό το παιδί είναι σαν το κατσίκι. Τα τεινάζεται και φεύγει. Δεν θέλουμε να περπατήσουμε στην οδόν αυτή. Δεν θέλουμε να ακούσουμε τι μας λες. Θυμάστε κάποτε που μας είχε πει ο Θεός? Υπάρχει ο κόσμος των προβάτων και υπάρχει και ο κόσμος των κατσικιών. Πολύ εύκολα από τον κόσμο των προβάτων κατεβαίνεις στον κόσμο των κατσικιών. Αδύνατο είναι να ανέβεις από τον κόσμο των κατσικιών στον προβάτων αν δεν σε ανεβάσει ο Χριστός. Πολλοί θα σωθούνε. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Λέει, τι είναι αυτά που λέτε? Τι είναι αυτά που λέτε? Καλά δεν έχετε καθόλου μυαλό. Αγωνίζεστε να σωθείτε εσείς. Αγωνίζετε εσείς να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Γιατί θα έρθει η στιγμή που θα κλείσει η πόρτα αυτή και εσείς θα μείνετε απ' έξω και θα φωνάζετε «Κύριε, φάγομεν έμπροσθέν σου, επίωμεν εν τες πλατείες μας σε δίδαξας» και εγώ θα σας πω «Δεν σας ξέρω από πού ήρθατε, πόθεν είστε». Δεν ξέρω πόθεν είστε. Δεν ξέρω από πού ήρθατε. Δεν ήρθατε από την οδό της δικαιοσύνης. Δεν σας έφερε σε μένα ο Ιησούς Χριστός. Δεν ήρθατε από την οδό της αλήθειας της ζωής.
Δεν ξέρω από πού ήρθατε. Μόνοι σας ήρθατε. Μόνοι σας αποφασίσατε. Μόνοι σας πήγατε. Μόνοι σας φύγατε. Μόνοι σας κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν σας εξεύρω ποθεν είστε. Υπάγετε απ' εμού γιατί εργαζόσαστε την αδικία μέχρι τώρα. Δεν εργαζόσαστε τη δικαιοσύνη του Θεού. Είχατε μεν πνευματική ζωή, αλλά έτσι πως την αποφασίσατε εσείς. Αλλά υπάρχει και ο άλλος που είχε χαρισματική ζωή, πνευματική, με δυνάμεις Πνεύματος Αγίου. Προφητεύσαμε ενώπιόν σου, εξεβάλαμε δαιμόνια, κάμναμε θαύματα πολλά. Εγώ ποτέ δεν σε γνώρισα, δεν ήρθες να σε γνωρίσω. Δεν γνωριστήκαμε. Δεν ήρθες να με γνωρίσεις. Δεν με πλησίασες για να σε πλησιάσω. Δεν γίναμε ποτέ φίλοι. Έκανες ό,τι ήθελες. Ήσουνα κατσίκι. Δεν ήσουνα πρόβατο. Έκανες δικά σου σχέδια. Έκανες δικές σου σκέψεις. Έπαιρνες δικές σου αποφάσεις. Νόμιζες ότι είχες οδηγία Θεού. Αλλά η οδηγία που είχες ήταν οδηγία καρδιάς σου. Ποτέ δεν ήρθες να σε γνωρίσω. Ποτέ δεν στάθηκες να πεις, Κύριε, δίδαξέ με την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω. Ποτέ δεν άλλαξες γνώμη. Ήσουν εργαζόμενος στην ανομία. Έκλεισε η πόρτα για σένα. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάει. Μην είμαστε εργάτες της αδικίας ή εργάτες της ανομίας. Μην μας πει ο Θεός δεν ξέρω από πού είσαι ή να μας πει ποτέ δεν σε γνώρισα. Γι' αυτό έλα να σου δείξω ποιος είναι ο φρόνιμος και ποιος είναι ο άφρον. Ο φρόνιμος είναι αυτός που ακούει συνέχεια τους λόγους μου τούτους. Τους ακούει, ενδιαφέρεται να τους ακούσει, τρέχει να τους ακούσει. Ακούει το λόγο, τα λόγια του Χριστού, το λόγο του Θεού. Έχει πάψει να ακούει ανθρώπους. Έχει πάψει να παρασύρεται με πάντα άνεμο διδασκαλίας. Έχει πάψει να ακούει, να ακούει την σοφία την ανθρώπινη που είναι γήινη, ζωώδης, δαιμονιώδης. Αλλά ενδιαφέρεται για τη σοφία την αιώνια, την αποκεκριμένη. Μέσα από το Λόγο του Θεού που είναι κεκριμένη πάντα στη θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως, εντρυφά επιμένει να δει ότι η ζωή του πρέπει να είναι μέσα στο Λόγο του Θεού, στα όρια του Λόγου του Θεού. Έλα λοιπόν να σου πω ποιος είναι ο σοφός, αυτός που σ' ακούει τους λόγους μου, αλλά και κάμνει αυτούς. Και αυτόν θα τον ομοιώσω με έναν άνθρωπο που αποφάσισε να χτίσει ένα σπίτι και το χτίζει πάνω στο βράχο, τον αιώνιο. Θέλει να χτίσει ένα σπίτι? Θέλεις να κάνεις μια οικογένεια? Θέλεις να κάνεις ένα έργο? Κοίταξε που οικοδομείς, που θεμελιώνεις. Εάν θεμελιώνεις πάνω στο βράχο τον αιώνιο, τότε θα οικοδομήσεις και αυτό που θα οικοδομήσεις θα είναι στέρεο. Θα είναι καταφύγιο για σένα. Θα κατοικεί ο Χριστός μέσα. Θα κληρονομήσεις την ευλογία του Θεού και τη βασιλεία του Θεού. Γιατί υπάρχει ο άλλος άνθρωπος που οικοδομεί πάνω στα τσινά μου. Όπου βρει, όπου νομίζει. Όπου θέλει. Όπου σκέφτεται. Να ένα ωραίο μέρος. Στην παραλία θα έχω και ωραία θέα. Να και ένα ωραίο μέρος.
στο χωράφι. Θα είναι δίπλα μου να φυτεύω κιόλας. Αλλά εκεί δεν είναι στέρεο το έδαφος. Ο ακούων το λόγο μου και μην κάμνουν αυτόν. Και εμείς είμαστε αυτοί που ακούμε το λόγο του. Και τώρα πρέπει να αποφασίσουμε να κάνουμε ή να μην κάνουμε αυτόν. Εάν δεν κάνουμε αυτόν, θα είναι σαν τον άνθρωπο το χαζό, τον άφρονα που οικοδόμησε το σπίτι του στην άμμο, τελικά έπιασε η βροχή, κατέβηκαν οι χήμαροι και πού πέρασαν από την άμμο. Στο βράχο δεν περνάνε. Με ρώτησε ένα παιδί μικρό, παππού γιατί τόσα χρόνια δεν έπεσε η Ακρόπολη, που έχουν γίνει τόσοι σεισμοί. Λέω, παιδί μου, γιατί είναι χτισμένη πάνω στο βράχο και δεν πέφτει με τίποτα. Οι άνθρωποι ήταν σοφοί και έχτιζαν την και έχτιζαν τις ακροπόλεις τους πάνω στο βράχο. Εμείς να μην έχουμε τη σοφία αυτή. Δεν έπεφτε με τίποτα. 2.000 χρόνια, 2.500 χρόνια και άλλα τόσα να υπάρξει δεν θα πέσει. Μόνο οι άνθρωποι μπορεί να την κρεμίσουν όπως κρεμίσανε, ό,τι κρεμίσανε. Να χτίσουμε, αδερφοί, πάνω στο βράχο. Θα έρθουν οι ποταμοί, θα έρθουν οι δυσκολίες, θα έρθουν οι καιροί κακοί, αλλά το σπίτι αυτό δεν θα πέφτει, θα στέκεται. Το σπίτι όμως που θα είναι κρυχτισμένο πάνω στην άμμο θα πέσει. Και οι πτώσεις θα είναι μεγάλη. Γκρέμισμα. Να επαναλάβω λοιπόν αυτά που μου δείξε ο Θεός. Αυτά που σκέφτεσαι, αδερφέ. Αυτά που σχεδιάζεις. Αυτά που υπολογίζεις. Αυτά που φαντάζεσαι. Ότι θα σε φέρουν σε γη καλή, σε ευλογία. Θα είναι η καταστροφή σου. Σταμάτα να σκέφτεσαι. Σταμάτα να υπολογίζεις, να σχεδιάζεις. Και πήγαινε στο Χριστό να κάνει αυτός το δικό του θέλημα στη ζωή σου. Αμήν.